Ολυμπία, μας ακούς? Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Πώς είσαι? Πολύ καλά, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Το παλεύουμε εδώ με τον ανάδρομο Ερμή. Από σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Ναι, ξεκινάει. Ξεκινάει από σήμερα. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι γενικά έχουμε μια εβδομάδα που δεν θα λέγαμε ότι έχουμε έτσι δύσκολες όψεις. Mm-hmm. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Το γεγονός της εβδομάδας είναι η είσοδος του ήλιου στο Σκορπιό αύριο, την Τετάρτη, συγγνώμη. Mm-hmm. Και βέβαια το γεγονός ότι ο Ερμής περνά σε στάση σήμερα, στο Σκορπιό. Mm-hmm. Και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 10 Νοέμβρη. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε με μια ανάδρομη κίνηση η οποία γίνεται στα ζώδια του νερού, mm-hmm. έχει να κάνει περισσότερο με μια αναθεώρηση σε ό,τι αφορά το συναισθημά μας. Σε όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τα οποία αφορούν τη συναισθηματική μας ζωή, τις αποφάσεις μας, τις σχέσεις μας. Αναθεωρούμε δηλαδή τις σχέσεις mm-hmm. του τελευταίου διαστήματος και να δούμε και τι θέλουμε από τους άλλους και τι θέλουν οι άλλοι από εμάς. Και βεβαίως είναι μια περίοδος που γενικά καλό είναι να μην παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις, mm-hmm. να μην υπογράφουμε συμβόλαια ή συμφωνίες στην περίοδο αυτή. Είναι καλό να τα προσέχουμε, γιατί παρακάτω αναθεωρούνται. Mm-hmm. Γενικά όταν έχουμε ανάδρομο Ερμή, Δήμητρα, είναι μια περίοδος αναθεώρησης, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα restart καλύτερο παρακάτω. Και μια διαδικασία σκέψης, βαθιά σκέψης, πριν πάρουμε την απόφαση για το οτιδήποτε. Ακριβώς. Ή σημαίνει ότι δεν έχουμε οργανώσει καλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε και καλό είναι να το ξαναδούμε. Γι' αυτό γίνονται και οι στάσεις. Έτσι. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι, πάμε να τα δούμε αναλυτικά τα ζώδια. Πώς θα λειτουργήσει για τον καθένα, για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Να πούμε για τον κρυό λοιπόν ότι ο ανάδρομος Ερμής σηματοδοτεί μία περίοδο mm-hmm. όπου θα υπάρξει δυσκολία στα επικοινωνιακά του ζητήματα. Δηλαδή, τώρα θα θέλει να κανονίσει συναντήσεις ή επαφές οι οποίες δεν θα του βγαίνουν τόσο εύκολα. Mm-hmm. Ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τα οικονομικά του δεν θα του είναι εύκολο να τα καταφέρει. Πιθανά θα πρέπει να τις οργανώσει λίγο καλύτερα, να τις ξαναδεί. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο για τους κρυούς να βγουν στο προσκήνιο παλαιότερα ζητήματα οικονομικά, τα οποία να αφορούν τρίτους. Πολύ πιθανά πράγματα με τα οποία δεν κατάφερε να είναι συνεπής μέχρι τώρα και θα χρειαστεί να τα επαναδιαπραγματευτεί. Mm-hmm. Και στην ερωτική ζωή θα υπάρξει μια περίοδος για τους κρυούς που θα θελήσει να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό που θέλει η καρδιά του και θα μπει σε μια φάση ξεκαθαρίσματος, προκειμένου να πάρει κάποιες σοβαρές αποφάσεις που αφορούν την ερωτική του ζωή και τον σύντροφό του. Μάλιστα. Και βεβαίως πάντα με τον ανάδρομο Ερμή, αυτό δεν το είπαμε πριν, έχουμε να κάνουμε και με επιστροφές από το παρελθόν, έτσι. Προσώπων που μπορεί να είμαστε μαζί παλαιότερα. Πισωγυρίσματα. Ακριβώς. Και που για κάποιο λόγο ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Οι φίλοι κρύοι λοιπόν έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο επικοινωνίας με ένα πρόσωπο από το παρελθόν που υπήρξαν μαζί τους. Και τώρα φαίνεται ότι ξαναμπαίνει πάλι ενεργά στη ζωή τους. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ωραία. Όπου εκείνο που περνά σε μια έντονη φάση αναθεώρησης είναι η ερωτική του ζωή. Θα κάνουν μια στάση για να αναλύσουν περισσότερο την κατάσταση της σχέσης τους. Ιδιαίτερα οι Ταύροι του δευτέρου δεκαημέρου και του πρώτου. Το κατά πόσο δηλαδή ο άνθρωπος με τον οποίο συντροφεύονται είναι αυτό που ζητάνε και που ανταποκρίνονται, αλλά και πόσο ανταποκρίνεται και άλλος στις δικές τους ανάγκες. Στις δικές τους ανάγκες. Θα υπάρξει μία έντονη τάση να προωθήσει σχέδια και ιδέες και συνεργασίες στην περίοδο αυτή και να κάνει και κάποιες διορθωτικές κινήσεις ο Ταύρος. Και στην επαγγελματική ζωή ο ανάδρομος Ερμής θα λειτουργήσει ακριβώς όπως είπαμε πριν, δηλαδή θα θελήσει να δει τι ακριβώς του δίνουν οι συνεργάτες του και τι δίνει εκείνος σε αυτούς και κατά πόσο είναι υγιής η συνεργασία. Οι Ταύροι γενικά είναι σε ένα ξεκαθάρισμα με τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους στην περίοδο αυτή με τον Κρόνο απέναντί τους. Μάλιστα. Επίσης τις ημέρες αυτές με τον ανάδρομο Ερμή αποφεύγουν να ξεκινήσουν καινούργιες συνεργασίες ή να υπογράψουν συμβόλαια που τις αφορούν. Μάλιστα. Και εδώ βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο επιστροφής κάποιες παλιότερες σχέσεις. Και πάμε στους διδύμους, όπου ο Ερμής είναι και κυβερνήτης τους και τους επηρεάζει και πολύ έντονα. Mm-hmm. Και η επίδρασή του εστιάζει στον εργασιακό τους χώρο των διδύμων, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιες καθυστερήσεις,
κάποια πράγματα που μπορεί να τους είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνουν και τώρα να τα βλέπουν να αναβάλλονται ή να κολλησιεργούν προκειμένου να πάνε λίγο παρακάτω. Ή ακόμα να τους βγουν μπροστά τους σε εκκρεμότητες και λεπτομέρειες που δεν τις είχαν υπολογίσει και να χρειαστεί να ξανακάνουν μια δουλειά εκ νέου. Αν ανήκουν σε ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας στη δουλειά τους, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις έργων σχετικά με τους υπαλλήλους τους. Δηλαδή να θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα, να τα έχουν αναθέσει σε κάποιους άλλους και να βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιες καθυστερήσεις. Μάλιστα. Και οι δίδυμοι επίσης αποφεύγουν να υπογράψουν συμβόλαια ή συμφωνία στην περίοδο αυτή. Ωραία. Και περάσουμε στο επόμενο. Για τους καρκίνους μας, εκείνο που μπαίνει στο στόχαστρο της αναθεώρησης, είναι ο ερωτικός τους τομέας, όπου μπαίνουν σε μια διαδικασία είτε να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τον ερωτικό του σύντροφο, το κατά πόσο είναι καλά κοντά τους και κατά πόσο ανταποκρίνονται γενικότερα στα θέλω τους. Επίσης θα έχουν μια τάση καρκίνη να ζουν τη χαλαρή πλευρά της ζωής, να αφήνουν στην άκρη τα σώματα. Ωραίο πράγμα αυτό. Βέβαια, όλοι αυτό δεν θέλουμε. Όλοι αυτό θέλουμε ακριβώς. Απλά οι καρκίνοι το έχουν πιο έντονα. Είναι σε μια αρκετά καλή φάση τα καρκινάκια, ιδιαίτερα του δεύτερου δεκαημέρου. Είναι σε μια αρκετά καλή φάση. Και έχουν μια τέτοια διάθεση. Η αναθεώρηση τώρα για τους καρκίνους έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Μπορεί να θεωρήσουν ότι θέλουν να κάνουν κάτι πιο σοβαρό στην ερωτική τους ζωή. Δηλαδή να έχουν μια σχέση, να πηγαίνει καλά. Να σταματήσουν δηλαδή τις επιπολαιότητες. Ορίστε. Να σταματήσουν λίγο τις επιπολαιότητες και να δεσμευτούν με ένα πρόσωπο. Να κάνουν κάτι πιο σοβαρό. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Εάν μας ακούνε κάποιοι καρκίνοι που έχουν παιδιά, μπορεί να τους βγουν κάποια ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους και να ασχοληθούν περισσότερο. Ναι. Με ζητήματα των παιδιών τους την περίοδο αυτή. Ναι. Επίσης, καλό είναι να προσέξουν πολύ καρκίνοι τα τυχερά παιχνίδια. Να μην ασχοληθούν με τυχερά παιχνίδια ή και πολύ περισσότερο να αποφύγουν επενδύσεις οικονομικές ή τολμηρές κινήσεις. Την περίοδο αυτή είναι σως. Καλό είναι να μην γίνεται τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Πάμε σε λιοντάρια, όπου εδώ τα λιοντάρια μας είναι πιο δύσκολα. Εστιάζει η ανάδρομη κίνηση του Ερμή στο οικογενειακό περιβάλλον και τώρα μπορεί να βγουν κάποια ζητήματα από το παρελθόν, κάποια προβλήματα με τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος τα οποία δεν έχουν λυθεί και που τώρα μπαίνουν σε μια νέα φάση επαναδιαπραγμάτευσης. Αν τώρα την περίοδο αυτή τα λιοντάρια έχουν κατά νου, έχουν αρχίσει να δρομολογούν κληρονομικά ζητήματα ή χαρτιά που έχουν να κάνουν με κληρονομικά θέματα, καλό είναι να τα αφήσουν για λίγο παρακάτω, γιατί μπορεί να βγάλουν διάφορα προβληματάκια. Ναι. Επίσης, αν κάποιο από τα κοντινά τους πρόσωπα τους είχε υποσχεθεί μια σημαντική βοήθεια, στήριξη, μπορεί τώρα να κάνει λίγο πίσω και να δουν ότι δεν είναι απόλυτα συνεπής γύρω τους αυτά που τους έχουν υποσχεθεί. Λίγο παρακάτω βεβαίως θα γίνει, απλά για τώρα είναι λίγο δύσκολο το διάστημα. Μάλιστα. Και με τον σύντροφό τους μπορεί να μπουν σε μια διαδικασία επανεξέτασης, ιδιαίτερα τα λιοντάρια του δευτέρου δεκαημέρου, να δουν έτσι λίγο πού είναι, πού πάνε με τη σχέση τους κτλ. Τα λιοντάρια γενικά στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν ένα βαθμό δυσκολίας όλο αυτό το διάστημα, που καλό είναι να το προσέχουν. Μάλιστα. Και να περάσουμε στους Παρθένους. Για παίζεις Παρθένους. Οι οποίοι μπαίνουν σε μια εποχή που θα καταλάβουν ότι δεν τους είναι εύκολο να επικοινωνήσουν με τους γύρους. Καλά. Γενικώς δεν το ξέρουν και αυτό ή τα Παρθένοι. Νομίζω ότι είναι μια περίεργη περίοδος για τους Παρθένους. Α, μάλιστα. Για πες. Και με τους κοντινούς τους ανθρώπους και με τα πρόσωπα του οικείου, τους περιβάλλοντος, τα αδέρφια τους και τα λοιπά, τους συγγενείς τους. Αλλά και με τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσονται προς τα έξω. Ναι. Έχουν μια τέτοια, δεν σε καταλαβαίνω, δεν με καταλαβαίνεις, μια τέτοια εμπλοκή. Και μπορεί και κάποιες συμφωνίες που έχουν κάνει να βγουν κάποιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες που να χρειαστεί να τις αναθεωρήσουν. Mm-hmm. Και κάποιες αναβολές στα σχέδιά τους, σε επαφές που μπορεί να έχουν προγραμματίσει. Γενικότερα, συγγνώμη, είπες κάτι, δεν σε άκουσα. Όχι, παίζουν. Σ' ακούω. Και γενικότερα είναι μια περίοδο που θα δουν ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Ναι. Αν έχουν στο μυαλό τους να υπογράψουν κάποια χαρτιά, κάποιες συμφωνίες, κάποιες ρυθμίσεις,
δεν το κάνουν τώρα. Ναι. Ή κάποιο ταξίδι που μπορεί να έχουν κανονίσει, μπορεί να το δουν να αναβάλλεται ή να μαντεώνεται ακόμα. Και καλό είναι γενικά σε ό,τι βλέπουν τώρα ότι δεν τους βγαίνει να μην το πιέζουν. Γιατί για κάποιο λόγο δεν τους βγαίνει. Προσοχή επίσης και στις συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα την περίοδο αυτή για τους Παρθένους. Ωραία. Και πάμε στους Ζυγούς. Δύσκολα πάντως, πολύ τα πράγματα για τους Παρθένους. Ορίστε. Από ό,τι κατάλαβα, τους Παρθένους είναι αρκετά δύσκολα αυτή. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδο. Ναι, ναι. Γενικά φέρνει μια αναστάτωση ο ανάδρομος Ερμής. Όχι κακή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλό και κακό. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, κάνουμε μια στάση να αναθεωρήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα μας. Τώρα, στο κάθε ζώδιο, η στάση αυτή έχει να κάνει με κάποιο τομέα ανάλογα με τον οίκο του. Ωραία. Έτσι. Ας περάσουμε στο επόμενο. Και συζητάμε πού εστιάζει το κάθε ζώδιο. Σωστά, ναι. Πάμε λοιπόν στους Ζυγούς, όπου οι Ζυγοί γενικά την περίοδο αυτή έχουν ένα θέμα με τα οικονομικά τους, όπου μπορεί να δουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους, είτε να αναβάλλονται, είτε να περιμένουν να εισπράξουν κάποια χρήματα και να δουν ότι άλλοι αδυνατούν να είναι συνεπείς στο να τα δώσουν. Ή ακόμα και από τη δουλειά τους, αν περιμένουν κάποια έξτρα χρήματα, είναι λίγο δύσκολο να τα πάρουν την περίοδο αυτή. Εκείνο που πρέπει να προσέξουν οι Ζυγοί μας είναι τις αγορές τους. Μια και τώρα μπορεί να πάρουν κάποια πράγματα και μπορεί να τους βγουν λαθοματικά. Ή να μην τους βγουν τόσο χρήσιμα όσο νομίζανε. Καλό είναι να προσέξουν ιδιαίτερα αν αγοράσουν κομπιούτερ, κινητά, τεχνολογικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Να προσέξουν πολύ το τι θα πάρουν. Καλό να μην κάνουμε τέτοιες αγορές γενικά όταν έχουμε έναν δρόμο Ερμή. Μάλιστα. Και επίσης για τους Ζυγούς υπάρχει το ενδεχόμενο να τους θυμηθούν κάποιες παλαιότερες οφειλές τους. Γι' αυτό είναι καλό να είναι. Κάποιοι θα τους θυμηθούν οι παλαιότερες σχέσεις τους και άλλες οι παλαιότερες οφειλές τους. Κάτι παλαιότερο θα μας θυμηθεί. Κάτι παλαιότερο. Ωραία, και να περάσουμε στο επόμενο. Ναι, να πάμε στους Σκορπιούς. Ωραία. Όπου οι Σκορπιοί αναθεωρούν πράγματα που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή, μέσα στο ζώδιο τους γίνεται η ανάδρομη κίνηση του Ερμή. Αρχικά πρέπει να προσέξουν τα οικονομικά τους, γιατί πολύ πιθανά να βγουν εκκρεμότητες από το παρελθόν και εδώ και να βρεθούν έτσι σε ένα ζόρισμα. Αλλά και η ερωτική τους ζωή στους Σκορπιούς περνάει από μια φάση αναθεώρησης. Δηλαδή, ένα πρόσωπο με το οποίο είχαν υπάρξει στο παρελθόν και έτσι είχαν νιώσει και έντονα μαζί του και τώρα δεν έχουν επαφή, μπορεί να το ξαναδούν, να την ξαναδούν τη σχέση σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Και να επαναδιεκδικήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Επίσης, στην περίοδο αυτή, καλό είναι οι Σκορπιοί να αποφύγουν ρυθμίσεις που αφορούν τα οικονομικά τους, γιατί παρακάτω μπορεί να αλλάξουν, το πιο πιθανό είναι. Μάλιστα. Να αποφύγουν ρυθμίσεις και συμβόλαια, χαρτιά κτλ. Που έχουν να κάνουν με οικονομικά. Πολύ ωραία. Και πάμε στον Τοξότη. Τώρα, για τον Τοξότη, ο Ερμής βρίσκεται στο 12ο φυσικό του σύκου. Έχουν μια τάση οι Τοξότες να είναι περισσότερο απομονωμένοι την περίοδο αυτή. Να είναι περισσότερο, γίνονται περισσότερο μυστικοπαθείς. Βεβαίως, μπορεί να κάνουν κάποιες επαφές τώρα, να προκειμένου να οργανώσουν κάποια πράγματα, οι οποίες επαφές να αφορούν μια σχέση, μια συνεργασία. Ναι. Βρίσκεται σε μια φάση επεξεργασίας και να ζυγιάσουν κατά πόσο τους παίρνει να κάνουν κάποιες κινήσεις και κατά πόσο όχι. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο την περίοδο αυτή οι τοξότες στην ερωτική του ζωή να μπουν σε μια σχέση η οποία θα έχει ένα μυστικό χαρακτήρα. Και βέβαια μπορεί να νιώσουν ότι θέλουν να πάρουν και μια απόσταση από τα πράγματα, να δουν έτσι κατά πού πηγαίνουν, πόσο τους εξυπηρετούν όλες αυτές οι καταστάσεις, να οργανωθούν λίγο καλύτερα. Είναι μια λίγο πιο απομονωμένοι ναι. την περίοδο αυτή και με τον ανάδρομο Ερμή. Έχουν αρκετές εσωτερικές διεργασίες και αναθεωρήσεις. Για το Μάλιστα. τι πρέπει τελικά να κάνουν. Και να δούμε για τον εγώ καιρό. Και πάμε για τα εγώ καιρό. Έτσι. Λοιπόν, όπου οι εγώ καιροι έχουν να κάνουν με τη σχέση τους με τα φιλικά τους πρόσωπα. Μάλιστα. Οι οποίες τώρα περνούν από αρκετές διακυμάνσεις. Θα αλλάξουν πιθανά τα κριτήριά σας σε σχέση με τα πρόσωπα. Ορίστε. Θα αλλάξουν τα κριτήριά μας, είπες. Μάλιστα. Σε σχέση με τα φιλικά σας πρόσωπα. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρξουν κάποια γεγονότα που να σας αναγκάσουν να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Είτε να γίνετε περισσότερο καχύποπτη την περίοδο αυτή σε σχέση με τις κινήσεις που κάνουν οι φίλοι για να έρθουν πιο κοντά σας. Μάλιστα. Να πείτε τώρα γιατί λειτουργούν έτσι. ναι. Επίσης,
Εκείνο που μπαίνει σε μια έτσι, πιο οργανωτική διαδικασία είναι σχέδια και ιδέες που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ή να έχετε ήδη ξεκινήσει. Καλό είναι τώρα, αν δείτε ότι δεν σας βγαίνουν για κάποιο λόγο, να τις μεθοδεύσετε λίγο καλύτερα. Παρακάτω θα μπορέσετε να τις βάλετε σε μια καλύτερη ροή. Μάλιστα. Τώρα είναι μια φάση οργάνωσης περισσότερο. Και η ερωτική ζωή υπάρχει το ενδεχόμενο για τους εγώ και ορισμένα πρόσωπα μέσα από το φιλικό κύκλο να βρεθείτε πιο κοντά, να αλλάξει η σχέση, δηλαδή να ήσασταν φίλοι και τώρα να βρεθείτε σε μια πιο στενή σχέση. Ναι. Όπως επίσης και στα εργασιακά ζητήματα για τους εγώ και όλους μπορεί να υπάρξουν αναβολές ή καθυστερήσεις που καλό είναι, όπως είπαμε και πριν, να τα ξαναδείτε. Να τις ξαναδείτε. Μάλιστα. Οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας. Πολύ ωραία. Και για τον υδροχό, ναι. Για τον υδροχό πήγα να σου πω. Λοιπόν, για τους υδροχώους, ο ανάδρομος ερήμης εστιάζει στα επαγγελματικά τους, πάνω στα οποία δραστηριοποιούνται το τελευταίο διάστημα και μπορεί να υπάρξουν και εδώ καθυστερήσεις ή αναβολές προκειμένου να επανεξεταστούν τα σχέδιά τους και να μεθοδευτούν με ένα καλύτερο τρόπο. Ακόμα, αν είχαν κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία είναι πιο πάνω στην ιεραρχία από αυτούς και τους είχαν υποσχεθεί την ανάληψη κάποιων καθηκόντων, κάτι επιπρόσθετο στη δουλειά τους, τώρα μπορεί να μην υλοποιηθούν την περίοδο αυτή, να παίρνουν μια παράταση. Όπως επίσης και η κοινωνική του ζωή μπορεί να παρουσιάσει κάποιες διακυμάνσεις με πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή, να έχουν δρομολογήσει κάποια πράγματα και τώρα να υπάρξει μια απόσταση. Μάλιστα. Ιδιαίτερα αν η δουλειά των υδροχώων έχει να κάνει με διαφημίσεις, με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με γραπτά, η περίοδος αυτή είναι πολύ καλή για να σχεδιάσουν κάποια πράγματα, όχι για να τα υλοποιήσουν, αλλά μπορούν να κάνουν πολύ καλό σχεδιασμό για να τα μεθοδεύσουν παρακάτω, γιατί ο Ερμής μετά τις 10 Νοεμβρίου ξαναμπαίνει στην προστινή, έτσι. Και να τελειώσουμε με τα ψαράκια μας, τα οποία νιώθουν έντονα την ανάγκη να κάνουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Και η περίοδος αυτή, από τη μία θα θέλουν να κάνουν πράγματα, από την άλλη θα βλέπουν ότι δεν θα τους βγαίνουν. Αν έχουν σχεδιάσει κάποιο ταξίδι, μπορεί να το δούνε να ματαιώνεται ή ακόμα και να αναβάλλεται. Ή ακόμα, αν υπάρχουν κάποιες νομικές υποθέσεις στην περίοδο αυτή στη ζωή των ιχθύων, καλό είναι να μην τις ανακοινήσουν ή να μην προβούν σε οριστικές δεσμεύσεις, γιατί παρακάτω θα τις αναθεωρήσουν. Επίσης, αποφεύγουν σχέδια, να προωθήσουν σχέδια και ιδέες τώρα, γιατί το πιο σίγουρο είναι να μην τους βγουν όπως θα περιμένουν. Και γενικά και οι ιχθύς μπορεί να έχουν στην ερωτική τους ζωή κάποιες επανεμφανίσεις προσώπων από το παρελθόν τους, όπου ξαναμπαίνουν στο ερωτικό παιχνίδι της ζωής τους. Μάλιστα. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θα μιλήσουμε για την Παρασκευή, για τις προβλέψεις τριημέρου. Και την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τον ήλιο σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Γιατί καλό μου κάνει αυτό. Είναι δεν ξέρω πολύ όμορφη. Α, είναι. Είναι πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Άρα θα έχουμε ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ δύσκολα. Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και μια εκδρομή. Θέλω να πάω μια εκδρομή αυτό το Σαββατοκύριακο. Α, πολύ ωραία. Οπότε δεν είναι να μου πει τα καλύτερα. Δεν είναι τόσο για εκδρομή ο ήλιος Ποσειδώνας, αλλά. Α, δεν είναι τόσο. Έχω και τη γιορτή μου, ρε παιδιά, το Σάββατο. Γιατί δηλαδή. Γιορτάζω το Σάββατο. Κάτσε δηλαδή. Εντάξει, θα το δούμε αυτό για το. Λέει να το αλλάξουμε. Θε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι καλή για τη συναισθηματική μας ζωή. Οπότε αν έχει κανονίσει εκδρομή θα περάσει καλά. Ωραία, αυτό. Εντάξει. Μια χαρά. Αναμένουμε τα καλύτερα για το Σαββατοκύριακο. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.